Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω πώς φτιάχνω την καθημερινή μου ρουτίνα. Πρώτα έχω λούσει τα μαλλιά μου και τα έχω βάλει σε αυτή την πετσέτα. Ένα λεπτό. Περιπτέρα, χειριζιστά. Καλημέρα. Σήμερα που είναι Τετάρτη, 18 Μαρτίου, αυτή είναι η ημερομηνία νομίζω, δεν είναι αυτή, Τετάρτη 18 Μαρτίου, γιατί έχουμε χάσει και τις μέρες και τις ημερομηνίες με αυτή την καραντίνα. Φτιάχνω αυτό το βίντεο, το οποίο θα σας το βάλω σε γρήγορη κίνηση, γιατί θα σας ζαλίζω με αυτές τις βλακίες, θα σας το βάλω σε γρήγορη κίνηση, έτσι να γελάσετε, να σας δείξω τη διαδικασία που χρειάζεται να κάνω για να ετοιμαστώ για να φτιάξω vlogs. Λοιπόν, σήμερα είναι μια μέρα που έχω κάνει τα μαλλιά μου μπάνιο. Τα μαλλιά μου τα αλούζω κάθε 2 ή 3 μέρες, γιατί μου έχει πει η κομμώτρια ότι δεν είναι σωστό να τα αλούζω πιο συχνά. Κάθε δεύτερη τρίτη μέρα τα αλούζω. Έχω και λιπαρά μαλλιά. Όταν τα κάνουμε ίσια τα μαλλιά, λαδώνουν πιο εύκολα, ή μάλλον το λάδωμα φαίνεται πιο εύκολα. Με τα κάνουμε σγουρά, αργεί να φανεί, αλλά πάλι τα νιώθω βαριά. Γιατί όταν τα κάνω σγουρά, βάζω ένα σωρό προϊόντα επάνω. Βλέπετε ότι έχω βάλει στα μάτια, κάτω από τα μάτια το. Πώς το λένε αυτό, έχω ξεχάσει και τα ονόματα. Είναι το. Αυτό βάζουμε κατά τα μάτια μου, ρε, πώς το λένε, highlighter, το λένε, δεν είναι highlighter που το λένε, concealer. Έχω βάλει concealer κάτω από τα μάτια. Φυσικά αντιλαμβάνεστε ότι η εικόνα δεν θα δείχνει το ίδιο με αυτά που λέω, γιατί γράφω τον ήχο και μετά θα τα κάνω όλα γρήγορα γρήγορα. Λοιπόν, βάζω με τα χέρια μου το make-up, παρόλο που έχω και ειδική βούρτσα για το make-up, και ειδικά σφουγγαρό και διαφόρων ειδών και με σιλικόνη και χωρίς σιλικόνη για το make-up. Το βάζω με τα χέρια γιατί έχω παρατηρήσει μετά που έχω δοκιμάσει όλα τα εργαλεία που μου δίνει η φύση. Έχω εδώ έναν καθρέφτη, βλέπετε. Έχω παρατηρήσει ότι όταν το βάλω με τα χέρια στρώνει καλύτερα. Έχω βάλει με τα χέρια το make-up, το concealer και το make-up. Σκουπίζω με ένα μωρομάντιλο τα χέρια μου για να είναι καθαρά. Επειδή έχουμε κορονοκατάσταση, βάζω επίσης και αντισηπτικό στα χέρια. Ψέματα λέω, πάντοτε βάζω αντισηπτικό στα χέρια κατά τη διάρκεια του μακιγιάζ, όχι μόνο στις κορονοκαταστάσεις που έχουμε αυτή την περίοδο. Πάω ένα λεπτό να σβήσω το air condition και έρχομαι. Εδώ είμαι θα. Έσβησα το κλιματιστικό, ούτως ώστε να μην κάνει φασαρία και επειδή θα ζεσταθώ τώρα σε λίγο που θα χρησιμοποιήσω το πιστολάκι. Λοιπόν, έχω βάλει το concealer, έχω βάλει το make-up, το οποίο χρησιμοποιώ ένα υγρό make-up και τώρα θα βάλω πούδρα. Χρησιμοποιώ μια πούδρα της Zerva, καθώς επίσης και άλλα προϊόντα της Zerva μου αρέσουν. Και ξεκινώ από τα μάτια, βάζω μια ανοιχτόχρωμη πούδρα. Και μετά με το πινέλο της πούδρας. Και μετά θα φτιάξω μόνη μου με τις φωτοσκιάσεις την κατάσταση. Φυσικά, επειδή τα τραβάω αυτά με την κάμερα του υπολογιστή, σίγουρα η εικόνα δεν είναι καλή. Ναι, δεν είναι καλή εικόνα. Την βλέπω την εικόνα πως δεν είναι καλή. Αλλά τον ήχο χρειαζόμαστε, γιατί δεν είμαι και καμιά make-up artist. Μια έτσι, πώς το λένε, μια. Είμαι εδώ μια ερασιτέχνηδα. Λοιπόν, τώρα θα βάλω μία βάση στα μάτια. Θα πάρω ένα πινέλο ειδικό για τα μάτια. Έχω διάφορες βάσεις που βάζω. Μία από αυτές είναι του Diego Dalla Palma. Είναι έτσι ένα ανοιχτό χρώμα τέτοιο, το οποίο είναι σαν μπες σκιά, αλλά στην ουσία λέει ότι εξουδετερώνει και καλά κιτρινίλες, πρασινίλες και όλα τα λοιπά. Το βάζω και αυτό εδώ. Το βλέπετε. Τη βάζω αυτή τη βάση.
Εν τω μεταξύ, ξαναλέω ότι εγώ δεν είμαι ειδική για το μακιγιάζ. Είμαι μια άσχετη του ασχέτου, ο άσχετη, η οποία πειραματίζομαι. Τώρα έχω πάρει, από τα νίξη το έχω πάρει αυτό, ένα μολύβι φρυδιών και προσπαθώ με πολύ συντηρητικές κινήσεις να σχεδιάσω λίγο τη γραμμή των φρυδιών, να το κάνω λίγο πιο ίσιο. Χρησιμοποιώ το πιο ξανθό μολύβι που έχουν, γιατί γνωρίζετε ότι έχω τα μαλλιά μου βαμμένα ξανθά. Το χτενίζω και λίγο έτσι. Πρώτα έπρεπε να το χτενίσω και μετά να το σχηματίσω. Τέλος πάντων, είπαμε, δεν είμαι εγώ επαγγελματίας μακιγιές. Θα βάλω και λίγη μάσκαρα φρυδιών και για να μείνω στη θέση τους, αλλά περισσότερο για να ανοίξει το χρώμα. Έχει πέσει κάτω η μάσκαρα, θεά. Αυτό το παθαίνω συνέχεια. Οπότε θα πάρω το αντισηπτικό. Θα το πιτήσω. Το βάζω στη μάσκαρα και την καθαρίζω. Το αντισηπτικό μας αυτή τη στιγμή είναι καθαρό, είναι ο πνευμά. Γιατί έχουν τελειώσει τα αντισηπτικά που παίρναμε από τις εταιρείες καλλιντικών και χρησιμοποιούμε καθαρό είναι ο πνευμά, το οποίο στην ουσία είναι η βάση όλων των αντισηπτικών που χρησιμοποιούν οι καλλιντικές εταιρείες. Ξανακάνουμε. Το βάλαμε μέσα να πάρει χρώμα. Και ξαναφτιάχνουμε τα φρύδια μας, το οποίο νομίζω το έχω κάνει λίγο χοντρά εδώ. Πάντα ήμουν τζαμού. Πάντοτε υπήρξα αντζαμού. Πάντοτε. Ποτέ δεν τα είχα καταφέρει να έχω σταθερό χέρι. Έχω άλλα ταλέντα όμως, όπως αυτό της πολυλογίας. Λοιπόν, μετά που έχουμε φτιάξει τσάτρα πάτρα τα φρύδια μας, τώρα η επόμενη κίνηση είναι να πάρουμε ένα ωραίο μικρό πινελάκι με το οποίο θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε κάτι που να μοιάζει με κονσίλερ. Με μολύβι να μοιάζει. Εγώ προσωπικά ούτε μολύβι χρησιμοποιώ, ούτε eyeliner χρησιμοποιώ, γιατί είπα ότι είμαι αντζαμού. Το έχω ξαναπεί. Είμαι αντζαμού. Πώς θα το έλεγα. Δεν είμαι και τόσο πολύ πετυχημένη σε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό το λεπτό πινελάκι, βάζω λίγο σκούρο χρώμα, έχω εδώ το καθρεφτάκι μου και προσπαθώ να φτιάξω ερασιτεχνικότατα κάτι σαν eyeliner, το οποίο όμως για να είμαι πάντοτε καλυμμένη, μετά θα του βάλω χρώμα σκιά από πάνω, οπότε οποιασδήποτε ατέλειες έχω κάνει, γιατί σας είπα, εγώ δεν είμαι ειδική γι' αυτά. Ή οποιοσδήποτε ατέλειες έχω κάνει, θα καλυφθούν. Βλέπετε, το έχω κάνει σαν τα μούτρα μου. Βασικά τραβάω έτσι μια γραμμή, την κάνω έτσι. Από κάτω δεν βάζω, παρόλο που έχω δει σε παλιότερα vlogs, μου είχε βάψει μακιγιές εστάλο στο σίγμα, ότι μου είχε φτιάξει και από κάτω κάτι πράγματα. Είτε να δοκιμάσω ή... Let's take it safe. Λοιπόν, αυτό τώρα το έχω χρησιμοποιήσει. Βάζουμε ξανά καθαρό εινόπνευμα, το σκουπίζουμε και μπαίνει στη φαρέτρα μας για αύριο. Και τώρα θα πάρω αυτό το πινέλο, το οποίο είναι για την σκιά ματιών, και θα διαλέξω ένα χρώμα λίγο σκούρο. Θα πάρω αυτό το χρυσό εδώ πέρα. Είχε μία που μου έλεγε να μην βάζω να μην βάζω σκιές με γκλίτερ, γιατί λέει είμαι άνω των 40. Βρε, εγώ θα βάζω και ας φαίνονται οι κηρυττίδες και όλα. Δεν με νοιάζει, δεν με κόφτει τίποτε. Και έτσι κάνω μια γωνία, η οποία στην ουσία καλύπτει αυτό το ατζαμίδικο που έχω φτιάξει με το πιο σκούρο χρώμα και καλά το eyeliner. Καταλάβατε. Πού φαίνεται τώρα. Φαίνεται, δεν φαίνεται ότι η κυρία το έχει κάνει ζαβό. Λοιπόν, έχω διαλέξει ένα χρυσαφή χρώμα για σήμερα. Τώρα θα πάρω ένα άλλο πινέλο, του ματιού πάλι, για να βάλω από μέσα κάτι έτσι πιο συμπαθητικό που να ταιριάζει. Αυτό που είναι δίπλα του ταιριάζει νομίζω. Εδώ βλέπετε χρησιμοποιώ μια παλέτα που μου την έχει φέρει δώρο η Curia Key, η οποία είναι Revolution Maxi Reloaded. Large it up, λέει. Νομίζω ότι την έχει πάρει 16 λίρες. Ή 12 λίρες, τη Μαύρη Παρασκευή. Δεν είμαι σίγουρη. Με πήρε τηλέφωνο για να τη στείλω χρήματα για τη Μαύρη Παρασκευή, Black Friday.
Και μου λέει, μαμά, έχω δει μια πολύ ωραία παλέτα που είναι ότι πρέπει για σένα να στη στείλω. Τη λέω, πόσα λεφτά θέλεις? Μου λέει, η παλέτα είναι, παιδιά, δεν θυμάμαι, 10 λίρες, 12 λίρες, δεν θυμάμαι πόσες ήταν. Γιατί εγώ νομίζω έστειλα κανένα 50 ευρώ εκείνη τη μέρα. Δεν πειράζει, χαλάλη του κοριτσιού, το οποίο κορίτσι τώρα είναι στην Αγγλία και είναι στο σπίτι και δεν μπορεί να κάνει ούτε καν ψώνια. Όπως βλέπετε, έχω βάλει 2 χρώματα, δεν έχω βάλει πολλά. Επειδή με χαζοβιόλα έχω ανακατέψει τα πινέλα μου, είπαμε ότι έχει ένα πινέλο για το ανοιχτό και ένα για το σκληρό. Και τώρα επειδή είμαι και λίγο, πώς να το πω, αναρχικιά, θα βάλω και άλλο χρώμα. Ανακατωμένος ο ερχόμενος που λένε. Και είναι όλα με στρασάκια, έτσι. Να σκάσουν οι εχθροί μας που μας είπαν να μην βάζουμε στρασάκια. Θα βάζουμε, βρε. Drag queen θα γίνουμε. Τι σας κόφτει, τι σας νοιάζει. Παυτείτε εσείς με τα ματ, εμείς θα γίνουμε όπως να είναι. Και επειδή όντως έχουμε γίνει όπως να είναι, και επειδή νιώθω και το ηρόπνευμα στα μάτια, τα έχω κάνει σαν τα μούτρα μου. Χειρότερα από τα μούτρα μου τα έχω κάνει. Τώρα θα πάρω και την παλέτα με τις σκιές της ματ να κάνω καμιά διόρθωση. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι εγώ βάφουμε εντελώς ό,τι να είναι, όπως να είναι. Λοιπόν, παίρνουμε έτσι ένα ροζ χρωματάκι. Κατά τη γνώμη μου, καλή ιδέα, μπορεί και να μην είναι καλή ιδέα. Και προσπαθούμε να φτιάξουμε την κατάσταση εδώ που βάλαμε τα πολύ, πολύ γυαλιστερά, ασπριδερά πράγματα. Θα δείξεις το αποτέλεσμα. Γιατί σήμερα, Τετάρτη δεν είναι σήμερα, σωστά τα λέω, νομίζω δηλαδή. Σήμερα, Τετάρτη, 18 Μαρτίου, 2000. Α, καλά, έχω γίνει πανηγύρι, δεν πειράζει, θα πανηγυρίσουμε. Γιατί σήμερα έχω σκοπό να γυρίσω, εκτός από το vlog που θα βγάλω στις 4, το ζωντανό, για να πούμε τα κουσκούς μας, έχω σκοπό να γυρίσω και διάφορα σφινάκια που μου ζητήσατε, γιατί εγώ ακούω το λαό μου! Θέλει ο λαός σφινάκια, σφινάκια θα θέλω. Τώρα ας βάλουμε και λίγη μάσκαρα. Αυτή τη μάσκαρα μου την έχει πει η φίλη μου η Κωνσταντίνα Βασιλάκη, Another Makeup World, είναι της Maybelline, Lash Sensational. Μου είχε πει, όταν θα σε βάψω Θέκλα, πάρε αυτή τη μάσκαρα. Και ήταν τότε που πήγα στο Χόντο στην Αθήνα και ανακάλυψα ότι αρκετές κοπέλες από το Χόντο βλέπουν τα βίντεο μας. Γεια σας φίλες. Βάζω τη μάσκαρα όσο πιο συντηρητικά μπορώ, γιατί είναι πάρα πολύ πιθανό να πασαλιφτώ και επειδή είμαι και τεμπέλα, δεν πρόκειται να ξεβάψω το μάτι, να το ξαναβάψω, οπότε προσπαθώ να μην πασαλιφθώ. Έτσι λίγο, όσο πατάει η γάτα, να φαίνεται ότι έχουμε βλεφαρίδες. Ο καθένας ό,τι έχει το τονίζει. Δεν νομίζω να έχω βλεφαρίδες, κανονική φάση είναι. Λοιπόν, τώρα παίρνω αυτό της πούδρας ξανά. Ξαναλέω, δεν είμαι επαγγελματίας μακιγιάς. Αυτά που κάνω μπορεί να είναι και λάθος. Είναι η αυτοσχεδιασμοί μου. Είναι το νέο μου χόμπι να παρακολουθώ βίντεο κόσμου ο οποίος είναι επαγγελματίας μακιγιάς. Και το νέο μου χόμπι είναι να τους παρακολουθώ, αλλά να μην τους ακολουθώ. Ναι, καλά ακούσατε. Τώρα παίρνω το Matte Bronzer της NYX. Μου έχει πει η Θεά, αφού βλέπετε τα βίντεο θα το γνωρίζετε, ότι χρειάζεται να κάνω φωτοσκιάσεις και μου είπε ότι πρέπει να βάζω εδώ λίγο από αυτό. Να βάζω εδώ από κάτω, στα διπλωσάγωνα. Έτσι. Ξέρω ότι η εικόνα δεν είναι καλή και δεν θα δείχνει καλά, καλύτερα. Γιατί αρκετές από εσάς που θα βλέπετε αυτό το βίντεο ήδη γνωρίζετε πως βάφεται ο λαός, οπότε θα με κράζετε. Καλύτερα να μην βλέπετε καλά. Βάζω και στη μητόγκα μου. Έχω μεγάλη μύτη, μου το έγραψε μια προχθές. Έχεις πολύ μεγάλη μύτη. Της λέω, ανακάλυψες την ταχυνόπιτα. Βεβαίως έχω μεγάλη μύτη. Βεβαίως. Δεν είναι μυστικό ότι έχω μεγάλη μύτη. Το γνωρίζω. Έτσι γεννήθηκα. Πήρα και εγώ ένα χαρακτηριστικό από τον πατέρα μου, να μην το χαρώ. Λοιπόν, την έχω βάλει μαζικά. Στο μέτωπο δεν βάζουμε, γιατί μικρό το μέτωπο μας εμάς. Έχω ακόμα ένα πινέλο, το οποίο είναι για να την κάνω λίγο blend. Και τώρα ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε να βάλουμε το highlighter. Το highlighter, για highlighter έχω αυτό το χρυσό της NYX. Το Born to Glow. Μου έχω δώσει ένα σε χρυσαφή χρώμα, γιατί φαίνεται ότι τα χρώματά μου εμένα είναι τα, πώς το λέμε, δεν είμαι μελαχρινή, σταράτη.
του σταριού είναι τα χρώματά μου, καφέ δηλαδή. Βάζω εδώ στην άκρη του φρυδιού, εδώ στη μέση, εδώ, εδώ. Βάζουμε εδώ πάνω από το highlighter για να μας δίνει φως στο μάτι. Μου είπαν ότι βάζει και εδώ και άρχισε και εδώ. Εντάξει, με κοφτεί. Το έβαλα όπως το έβαλα, ό,τι να είναι. Και τώρα παίρνω την πούδρα και, και βγάζω τα εξτραδάκια. Φυλάμε και το highlighter. Όλες αυτές τις βούρτσες μετά θα τις αποστηρώσουμε το ενόπνευμα. Κορώνα, χωρίς κορώνα. Μου λέει και ο Λάζαρος, έχεις κορώνα. Και εννοεί κορονοϊό. Α, και τώρα έχω βρει αυτό το τέλειο μολύβι, το οποίο είναι της NYX πάλι. Λέει Dosed and Diffused. Ένα χοντρό μολύβι για κοκκινάδι. Το ίδιο κάνει άρα πολύ καλή δουλειά. Τα άλλα, τι να είναι, επειδή έχει χρώμα, το οποίο είναι αρκετά φυσικό και λάθη να κάνω που κάνω κάθε μέρα, κανονείται, μπορώ να το διορθώσω. Και αυτό το μολυβάκι έχει από πίσω και πινέλο. Σας λέω, δεν με πληρώνει καμία εταιρεία καλλιντικών για να τους διαφημίζω, μόνοι μου αγοράζω τα καλλιντικά μου. Εννοείται ότι θα πληρώσουν εμένα για τις διαφημίσεις, θα πληρώσουν τις μακιγιές και τις make-up artists, αυτές που γνωρίζουν πολύ καλά. Και μετά παίρνω το αγαπημένο μου κραγιόν από τη Ζέρβα, που μου το έχει κάνει δώρο η Νατάσα, η Ζέρβα από τη Θεσσαλονίκη, και το βάζω το χρώμα που βάζω το τελικό, το οποίο λατρεύω. Αυτό το κραγιόν από τη Ζέρβα είναι το νούμερο, lipstick νούμερο 61. Είναι εξαιρετικό, κοιτάξτε, χρωματάρα. Για μένα αυτά τα χρώματα είναι πολύ ωραία, τα οποία είναι κοντά στη φύση, κοντά στο φυσικό χρώμα το χείλιό μου. Για να μου δώσει η Νατάσα αυτό το κραγιόν, κοίταξε καλά τα χείλη μου. Μετά έγινε και φίλη μας εδώ στο κανάλι και έμαθε και τι βγάζουν τα χείλη μου. Μπορεί να πει το κάνει λίγο σκατά, βάζω πάνω λίγη πούδρα. Και τώρα ήρθε η στιγμή που όλοι περιμένατε το setting spray. Αυτό παίρνω, πήρα ένα τη Max Factor Lastic Performance Setting Spray. Το ψεκάζουμε το πρόσωπο επ' απόσταση, κλείνουμε τα μάτια, το στόμα δεν μπορεί να κλείσει ποτέ. Και μετά παίρνω και το πιστολάκι, το βάζω σε χαμηλή θερμοκρασία, χαμηλή ο αέρα. Και στεγνώνω λιγάκι το πρόσωπο. Τώρα θα πατήσω pause και θα σας δείξω, θα το κλείσω αυτό το βίντεο και θα έρθει ένα επόμενο βίντεο στο οποίο θα σας δείχνω πώς θα κάνω τα μαλλιά μου. Εκείνο το βίντεο δεν θα έχει ήχο που να συμβαδίζει με την εικόνα, επειδή η εικόνα θα είναι πολύ θόρυβος. Θα δείτε σε λίγο, φιλάκια. Σε λίγο, ενώ στο επόμενο βίντεο.